Δι' αυτά εισερχόμεθα κοντά στο θρόνο της διδασκαλίας, για να αποπλύνομαι την ακαθαρσίαν που έχουμε από έξω. Εάν δεν πρόκειται και κατά τη διάρκεια της μικράς αυτής πνευματικής αναπάυσεως να μολυνόμεθα από όσα λέγονται ή γίνονται έξω, είναι καλύτερα να μην εισέλθομαι από την αρχή. Ας μην σκέφτεται λοιπόν κανείς μέσα στην εκκλησία τα προβλήματα του σπιτιού του, της οικίας του αλλά αντιθέτω εις την οικία εις ενέργειαν όσα λέγονται στην Εκκλησία. Αυτά ας είναι δι' εμάς πολυτιμότερα απ' όλα, διότι αναφέρονται στην ψυχή, ενώ εκείνα αναφέρονται στο σώμα. Ή μάλλον όσα λέγονται εδώ ενδιαφέρουν και την ψυχή και το σώμα. Δι' αυτό αυτά τα έργα ας προηγούνται. Όλα τα άλλα ας είναι πάρεργα διότι αυτά μεν αναφέρονται στην την και την μέλουσαν ζωή, ενώ εκείνα δεν ωφελούν ούτε τη μία ούτε την άλλη, εάν δεν γίνονται σύμφωνα με τον νόμο που ετέθη χάριν αυτών. Διότι εδώ δεν είναι δυνατόν να μάθουμε μόνο τι θα γίνουμε με τα ταύτα και πώς θα ζήσουμε τότε, αλλά πώς θα οργανώσουμε και την εδώ ζωή μας, διότι ο οίκος αυτός είναι πνευματικό ιατρείο για να θεραπεύουμε τα τραύματα που δεχόμεθα απ' έξω και όχι για να απερχόμεθα αφού δεχθούμε κι άλλα τραύματα από εδώ διότι αν δεν προσέχουμε όταν μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο όχι μόνο δεν θα αποπλύνουμε τα προηγούμενα αμαρτήματά μας αλλά θα αποκτήσουμε και άλλα. Ας προσέχουμε λοιπόν με πολύ προθυμία στο Ευαγγέλιο όταν μας ερμηνεύεται. Άλλωστε δεν θα χρειαστεί να καταβάλουμε μεγάλο κόπο αν μάθουμε με μεγάλη προσοχή τις θεμελιώδεις αρχές και προϋποθέσεις του. Αντιθέτως, αφού κοπιάσουμε λίγο στην αρχή, θα μπορούμε στο εξής, κατά τον Παύλο, να θετούμε και άλλους. Διότι ο Απόστολος αυτός, έχει πολύ υψηλές έννοιες και είναι γεμάτος από δογματικές αλήθειες και επιμένει περισσότερο σε αυτά παρά εις άλλα. Ας μην τα ακούσουμε λοιπόν σαν να είναι πάρεργο. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς τα ερμηνεύουμε ο λίγων κατ' λίγων. Για να, να σας γίνουν κατανοητά και να μην σας εγκαταλείψουν από τη μνήμη. Θα φοβούμεθα λοιπόν μήπως γίνουμε άξιοι της φωνής εκείνης η οποία λέει «Αν δεν είχα έλθει και δεν τους ομιλούσα, δεν θα είχαν αμαρτία». Διότι τι έχουμε περισσότερο από εκείνους που δεν ήκουσαν. Όταν μετά την ακρόαση μεταβούμε στην οικία μας χωρίς να έχουμε τίποτε παρά μόνον θησαυρίζοντες διόσα ελέγχθησαν. Δώσατε μας λοιπόν τη δυνατότητα να σπήρουμε εις έφορη γη. Δώσετε μας τη δυνατότητα αυτή για να μας προσελκύσετε περισσότερο. Και αν κανείς έχει αγκάθια, ας τα εμπιστευτεί εις το πύρ του Αγίου Πνεύματος. Εάν κανείς έχει σκληρή και εναντιούμενη καρδιά, ας την κάνει λιπαρή και απαλή χρησιμοποιών το ίδιο πύρ εάν κανείς έχει αγκάθια, ας τα στο πύρ του Αγίου Πνεύματος. Εάν κανείς έχει καρδιά σκληρή και εναντιούμενη, ας την κάνει λιπαρά και απαλή, χρησιμοποιών το ίδιο πύρ. Εάν κανείς βρίσκεται στην την οδόν και καταπιατείται από τους λογισμούς, ας εισέλθει στα ενδότερα και ας μην μένει εκτεθειμένος σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να του επιτεθούν για να τον αρπάξουν, για να τον δούμε να υποφέρει, αποφέρει τους καρπούς σας. Διότι αν κατά αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε τους εαυτούς μας και προσέχουμε με φιλόπονη προσπάθεια σε αυτή την πνευματική ακρόαση, βολώνω όχι δια μιας, οπωσδήποτε όμως ο κατ' ολίγων, θα απαλλαγούμε από όλα αυτά τα βιωτικά τα προβλήματα και τις κοτούρες. Γι' αυτό ας προσέχουμε για να μην λέγεται για μας ότι τα αυτιά των είναι αυτιά κοφής ασπίδος. Ασπίδα είναι ένα είδος φιδιού που είναι κουφό. Κατά τι διαφέρει από το θηρίο ο τέτοιου είδους ακροατής, πες μου, υπέ μου, και πώς δεν θα είναι πιο άλογος από κάθε άλογον ζώων, εκείνος που δεν προσέχει τον Θεόν ομιλούντα, διότι εάν τον ευχαριστούμε τον Θεό αυτό σημαίνει να είσαι άνθρωπος, εκείνος που δεν θέλει να ακούσει ούτε πώς θα το κατορθώσει αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά θηρίο. Κατανόησε λοιπόν πόσο κακό είναι, ενώ ο Χριστός θέλει να μας κάνει από ανθρώπους εις αγγέλους, εμείς να μεταβάλλουμε τους εαυτούς μας από ανθρώπους εις θηρία. Διότι το να γινόμεθα δούλοι της κοιλίας μας και να κατερχόμεθα εις την επιθυμία των χρημάτων και να οργιζόμεθα και να δαγκώνουμε και να κλωτσάμε, δεν είναι ίδιων ανθρώπων, αλλά θηρίων. Αν και το κάθε θηρίο έχει, ούτως είπην, εκφύσεως κάποιο πάθος. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος απέβαλε τη βάση των συλλογισμών και απεσπάστη από την σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού ζωή, επιτρέπει όλα τα πάθη στον εαυτό του και δεν γίνεται μόνο θηρίο πλέον αλλά τέρας πολύμορφων και πολυμήχανο και δεν έχει ούτε το ελαφρυντικό ότι είναι εκφύσεως τέτοιο, διότι όλη η κακία του είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας εκλογής και της γνώμης του. Αλλά μη το να φανταστούμε ότι αυτά συμβαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού, διότι είμαστε πεπισμένοι για σας ότι πράτετε ό,τι είναι ανώτερο και συνδέεται προς τη σωτηρία σας. Αλλά όσο είμαστε πεπισμένοι τόσο περισσότερο δεν θα πάβουμε τους προληπτικούς λόγους προς τον σκοπό όπως αφού αν έλθουμε στην κορυφή των αρετών επιτύχουμε τα υπεσχημένα αγαθά τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός τα οποία ήθελα να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δια του οποίου και μαζί με τον οποίον δοξάζεται ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ομιλία τρίτη Εις την αρχήν υπήρχεν ο Λόγος. Είναι περιτόν μεν, λοιπόν, να σας κάνω παρένεση για την μεταπροσοχή ακρόαση αφού τόσο γρήγορα εφαρμόσατε την παρένεση στην πράξη. Διότι και η συρροή σα και η ακούραστη στάση σα και το ότι συνοθούντε ο ένας τον άλλον βιάζεστε να καταλάβετε τον ενδότερο χώρο από που η φωνή μου θα ακούγεται καλύτερα από σας και ότι δεν θελήσατε να αναχωρήσετε αν και πιέζεστε μέχρι να διαλυθεί αυτό το πνευματικό θέατρο, και οι κρότη και οι θόρυβοι και όλα αυτά τα παρόμοια αποτελούν απόδειξη της θερμότητος της ψυχής και της προσακρόσης διαθέσεώς σας. Γι' αυτό, και είναι περίτω να σας προτρέψω προς τούτο. Όμως είναι αναγκαίο να σας πω και να σας παρακαλέσω να διατηρήσετε αυτή την προθυμία και να μην την επιδεικνύετε μόνον εδώ, αλλά και όταν επιστρέψετε στα σπίτια σας και να μιλήσει περί αυτών ο άνδρας στη γυναίκα του και ο πατέρας στο γιο του και εκείνος μεν να τους λέει τα ειδικά του να απαιτεί, απαιτεί δηλαδή από εκείνους να του λέγουν τα δικά του. Ας μην μου πει κανείς ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτά. Διότι έπρεπε όχι μόνο να απασχολούνται, αλλά και να έχουν στραμμένη την προσοχή τους μόνο σε αυτά. Εξαιτίας της αδυναμίας σας όμως, δεν το λέγω αυτό, ούτε και το απαγορεύω. Ούτε και τα απαγορεύω στη μελέτη των αρχαίων, όπως δεν απομακρύνω ούτε εσά από τις κοσμικές σας υποθέσεις. Αλλά αξιώνω μία από τις 7 ημέρες να την αφιερώνουν εις τον κοινών όλων δεσπότην. Διότι δεν νομίζετε ότι είναι άτοπο τους μεν υπηρέτε να τους διατάσετε να σας δουλεύουν όλο το χρόνο. Σεις δεν να μην αφιερώνετε ούτε ελάχιστο χρόνο από την ανάπαυσή σας εις τον Θεό. Και αυτή τη στιγμή, αυτή την υπηρεσία σε εκείνον που δεν προσθέτει τίποτε, διότι ο Θεός είναι ανενδεής, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτε, και όλα καταλήγουν στο δικό μας συμφέρον. Αλλά όταν οδηγείτε τα παιδιά αυτά στα θέατρα, δεν προβάλλεται ως δικαιολογία ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτε άλλο από αυτά. Ενώ όταν χρειάζεται να αφεληθούν και να αποκομίσουν κάτι πνευματικό μέσα από την Εκκλησία, προφασίζεστε ότι είναι απασχολημένα τα παιδιά. Δεν εξοργίζεται έτσι το Θεό, όταν για όλα τα άλλα ευκαιρείται και αφιερώνεται καιρό, το να επιδίδονται δε ή στα ειδικά του, του Θεού τα πράγματα, να το θεωρείτε ενοχλητικό για τα παιδιά και αναχρονιστικό. Όχι τέτοια αδελφή. Διότι αυτή προπάντων η ηλικία έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ακροάσεις. Επειδή είναι τρυφερά, αφομοιώνει αμέσως όσα λέγονται. Διότι η ακρόαση στυπώνεται στο νου τους όπως μια σφραγής επάνω στο κερί. Άλλωστε και η ζωή των παιδιών τότε αρχίζει να αποκλίνει προς την κακία ή την αρετή. Εάν λοιπόν κανείς αποτρέψει μεν αυτά από αυτές τις αρχές και τα πρόθυρα της πονηρίας και τα χειραγωγήσει προς την αρίστη οδό θα τους δημιουργήσει τρόπον την ακατάσταση συνηθίας και φύσεως και δεν θα μεταστρέφονται εύκολα με τη θέλησή τους προς το κακό διότι η συνήθεια αυτή θα τους σωθεί να πράττουν τα αγαθά. Έτσι και σε εμά τους γερασμένους θα γίνει περισσότερο σεβαστή, θα γίνουν τα παιδιά, οι νέοι. Και στις πολιτικές υποθέσεις περισσότερο χρήσιμοι, αφού θα παρουσιάζουν στην νεότητά τους τις αρετές των μεγαλυτέρων. Διότι δεν είναι δυνατόν όπως είπα προηγουμένως, όταν ακούσουν τέτοια πράγματα, να μαθητεύσουν κοντά σε τέτοιο Απόστολο, να απέλθουν χωρίς να αποκομίσουν κάποιο μεγάλο και γενναίο αγαθό, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε νέος ή νέα, εκείνος που θα συμμετάσχει σε αυτή την πνευματική τράπεζα. Διότι εφόσον με τον λόγον κατευθύνοντες εξημερώνουμε τα ζώα που ζουν μαζί μας, πόσο μάλλον με την πνευματική διδασκαλία θα πετύχουμε αυτό στους άνδρες, τη στιγμή κατά την οποία και το φάρμακο και ο θεραπευόμενος διαφέρουν πολύ. Διότι ούτε η αγριότης που υπάρχει μέσα μας είναι τόσο μεγάλη, όσο η αγριότης εκείνων, αφού εκείνων μένει φυσική, ενώ η δική μας προαιρετική, ούτε η δύναμη των λόγων είναι η ιδία καθώσον εκείνη μεν είναι προϊόν ανθρωπίνης διανοίας, ενώ αυτή εδώ της δυνάμειος και χάριτος του πνεύματος. Όποιος λοιπόν βλέπει τον εαυτό του να απογοητεύεται, ας ενθυμείται τα ήμερα ζώα και δεν έχει να πάθει να το πάθει αυτό ποτέ. Ας έρχεται συνεχώς εις το ιατρίον, ας ακούει όλο τον καιρό τους νόμους του Πνεύματος και όταν απέρχεται στην οικία του ας καταγράφει όσα άκουσε στο νου του. Έτσι θα ζει με αγαθές ελπίδες και μεγάλη ασφάλεια, τα οποία θα του παρέχει η συνέστηση της προκοπής. Διότι όταν ο διάβολος ειδεί τον νόμο του Θεού να γράφεται μέσα στην ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου, και την ψυχή και την καρδιά να μεταβάλλονται σε πλάκες του νόμου δεν πλησιάζει. Διότι όπου υπάρχουν γράμματα βασιλικά, όχι χαραγμένα σε χάλκινη στήλη, αλλά αυτά που είναι τυπωμένα στη θεοφιλή διάνοια από το Άγιο Πνεύμα και να ακτιλοβολούν πολλήν χάριν, ούτε να μας ατενήσει κατά πρόσωπο δεν μπορεί εκείνος αλλά από μακριά θα μας δείξει τα νότα του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο φοβερό για εκείνον και τους συλλογισμού που υποβάλλει εκείνος, όσον ο νους που μελετά τα θεία και η ψυχή που ευρίσκεται διαπαντός μέσα στην την πηγή. Αυτή την ψυχή δεν θα μπορέσει να τη στεναχωρήσει τίποτε από τα παρόντα, έστω και αν είναι αειδιαστικό ούτε να τη φουσκώσει και να την κάνει αλαζονική, έστω και αν είναι ευδαιμονικό. Αλλά μέσα σε τόσο μεγάλη βαρχιμονιά και παραζάλι θα απολαμβάνει πολλής γαλήνης. Διότι ο θόρυβος δεν προκαλείται μέσα μας από τη φύση των πραγμάτων, αλλά από την ασθένεια της διανοίας μας διότι αν αυτά τα υφιστάμεθα από τα ίδια τα πράγματα, τότε θα έπρεπε να ταράσσονται όλοι οι άνθρωποι, αφού όλοι διαπλέουμε την ίδια θάλασσα και είναι αδύνατο να μείνουμε έξω από την εμπειρία των κυμάτων και της αλμύρας. Αλλά εφόσον όμως υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη βαριχημονιά και τη μενόμενη θάλασσα, είναι φανερό ότι την βαριχημονιά δεν την προκαλούν τα πράγματα αλλά η κατάσταση της δικής μας διάνοιας. Εάν λοιπόν τη διαπλάσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τα πάντα με ευκολία, δεν θα υπάρχει για μας βαρύ χειμωνιά, ούτε θα αφού πάντοτε θα υπάρχει αδιατάραχτη γαλήνη. Αλλά δεν γνωρίζω πώς ενώ δεν είχα πρόθεση να μιλήσω περί αυτών. Έφτασα στο σημείο των παρενέσεων. Συγχωρήστε μου λοιπόν τη μακρηγορία αυτή. Το έκανα διότι φοβάμαι και φοβάμαι πολύ μήπως εξασθενήσει σε σας αυτή η προθυμία. Ενώ αν ήμουν βέβαιος περί αυτής δεν θα σας ομιλούσα καθόλου τώρα περί αυτήν. Διότι αυτή είναι αρκετή για να ανακουφίσει όλα τα πράγματα προς χάριν σας. Είναι ώρα λοιπόν να προχωρήσουμε σήμερα στο θέμα μας για να μην ρηφτείτε σε αγώνες κουρασμένοι διότι σας περιμένουν αγώνες εναντίον των εχθρών της αληθείας εναντίον εκείνων που μηχανεύονται τα πάντα για να καταλύσουν τη δόξα του Θεού ή μάλλον τη δική τους διότι η δόξα του Θεού παραμένει αιωνίως όπως είναι, χωρίς να ελαττώνεται από την βλάσφημο γλώσσα τους. Ενώ αυτοί επιδιώκουν να καταργήσουν αυτόν που ισχυρίζονται ότι τον προσκυνούν, γεμίζουν τα δικά τους πρόσωπα με ατιμία και καθιστούν την ψυχή τους άξια κολάσεως. Ποια είναι λοιπόν εκείνα που ισχυρίζονται αυτοί όταν εμείς λέγουμε αυτά. Ότι το «Εναρχή είναι ο λόγος» δεν φανερώνει μόνο το αίδιον, διότι τούτο αναφέρεται εις τον ουρανόν και την γη. Πόσο μεγάλη είναι η ανεσχυντεία και η ανεβλάβειά τους. Εγώ σου μιλώ περί του Θεού και εσύ μου αναφέρεις τη γη και τους ανθρώπους της γης. Λοιπόν, επειδή ο Χριστός λέγεται «Υιός του Θεού και Θεός», και ο άνθρωπος λέγεται Υιός Θεού και Θεός, διότι λέγει «Εγώ είπα, είστε Θεοί και Υιοί του υψίστου του όλοι». Αμφισβητείς την ιότητα εις τον μονογενή Υιό και ισχυρίζεσαι ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο από σένα και από μένα αυτός. Καθόλου. Κι όμως αυτό κάνεις, έστω κι αν δεν το λες με λόγια. Πώς. Διότι ισχυρίζεσαι ότι και εσύ δια της χάριστος του Θεού μετέχει τη υιοθεσία όπως και εκείνος. Διότι με τον αλέγεις ότι αυτός δεν είναι φυσικός Υιός, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να ισχυρίζεσαι ότι είναι Υιός καταχάριν. Αλλά ας δούμε και τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τις οποίες μας προβάλλουν. Εις την αρχήν λέγει, εδημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη ήταν αόρατος και αδιαμόρφωτος. Και υπήρχε άνθρωπος από την Αρμαθέμ Σιφά. Άλλο χωρίο. Αυτά λοιπόν τα χωρία τα οποία νομίζουν ότι είναι ακατανίκητα προβάλλουν. Και είναι ακατανίκητα αλλά για να αποδείξουμε την ορθότητα των δογμάτων που υποστηρίζουμε εμείς. Ενώ για να στηρίξουν τη βλαστήμιά τους είναι κάπως πιο ασθενή από όλα. Διότι πες μου, τι κοινόν έχει το ειν προς το επίησε και τι κοινόν έχει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Διότι αναμειγνύεις τα συμβίβαστα και συνχέεις αυτά που είναι χωριστά και κάνεις τα άνω κάτω διότι εδώ το αίδιον δεν το δηλώνει μόνον το «ειν» παρατατικός, αλλά το «εναρχή ειν» και το «ο λόγος ειν». Όπως λοιπόν το «ον» όταν αναφέρεται στον άνθρωπο δηλεί μόνο τον ενεστώτα χρόνο, ενώ όταν αναφέρεται στο Θεό φανερώνει το αίδιο, έτσι και το «ειν», το «ει» το δηλαδή ότι με αναφέρεται στη δική μας φύση σημαίνει τον χρόνο ο οποίος έχει παρέλθει για εμάς και μάλιστα τελειωμένο. Όταν όμως αναφέρεται στο Θεό φανερώνει το αίδιο, δηλαδή το άχρονο. Ή το αρκετό επομένως όταν άκουσε τις λέξεις «γη» και «άνθρωπος» να μην υποθέσει τίποτα περισσότερο περί αυτών, τα οποία έπρεπε να κατανοεί εκφύσεως γεννητά, διότι αυτό το οποίο έγινε, ό,τι κι αν είναι, έγινε μέσα στο χρόνο ή στον αιώνα. Ο Υιός του Θεού όμως είναι υπεράνω όχι μόνο των χρόνων, αλλά και όλων, όλων των αιώνων, διότι είναι δημιουργός και ποιητή αυτών και του χρόνου και των αιώνων. Διότι λέγει, δια του οποίου εδημιούργησε και του αιώνας. Είναι δε γνωστό σε όλους ότι ο ποιητή υπάρχει οπωσδήποτε πριν από τα ποιήματα. Αλλά επειδή μερικοί είναι τόσο ανέσθητοι ώστε και μετά από αυτά να υπονοούν κάτι ανώτερο περί της αξίας των, με το ρήμα «επίησε» και με το «άνθρωπος ειν» προλαβαίνει τη σκέψη του ακροατή και κόβει σύριζα κάθε ανεσχυντία. Διότι κάθε τι το οποίο δημιουργήθηκε, και ο ουρανός και η γη, έχει δημιουργηθεί εν χρόνο και έχει χρονική αρχή και κανένα από αυτά δεν είναι άναρχο επειδή έχει γίνει, ώστε όταν ακούς ότι δημιούργησε τη γη και ότι είτο άνθρωπος Όσα ισχυρίζεσαι είναι περί φλιαρίες. Εγώ όμω μπορώ να σου αναφέρω και άλλη υπεροβολή. Ποια είναι αυτή. Ότι αν με το «Εναρχή είναι η γη» ελέχθη περί της γης και περί του ανθρώπου, διότι αρχή είναι ο άνθρωπος, δεν έπρεπε ούτε γι' αυτό εμείς να υπονοήσουμε κάτι το ανώτερο περί αυτών τα οποία τώρα είναι γνωστά διότι προηγηθεί σαν η ονομασία της γης και του ανθρώπου, όσα και αν λέμε περί αυτών, δεν επιτρέπει το νου να φανταστεί κάτι ανώτερο για αυτά, τα οποία τώρα γνωρίζουμε. Όπως ούτε ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, έστω και αν λεχθεί κάτι το ταπεινό περί αυτού, δεν του επιτρέπει να φανταστεί κάτι ταπεινό και ευτελές, αφού συνεχίζουν λέγει περί της γης η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος. Διότι αφού είπε ότι τη δημιούργησε και της έδωσε το δικό της όρο, εκθέτει τα παρακάτω χωρίς φόβο, γνωρίζον ότι κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να την εκλάβει τη γη άχρονη και αδημιούργητη, διότι το όνομα της γης και το επίησε, είναι αρκετά να πείσουν και τον πολύ ηλίθιο ότι δεν είναι αίδιος ούτε αδημιούργητος, αλλά ότι ανήκει μεταξύ εκείνων τα οποία έχουν γίνει εν χρόνο. Εκτός δε από όλα αυτά, το «ειν» ή το δηλαδή, στην περίπτωση της γης και του ανθρώπου, δεν είναι σημαντικό της υπάρξεως μόνο, αλλά στην περίπτωση του ανθρώπου, της υπάρξεως από αυτό εδώ το χωρίο, ζητά την περίπτωση της γης, του τρόπου της υπάρξεως. Διότι δεν είπε στην Αγία Γραφή απλώς «Η δε γη είναι» και αισιόπισε. Αλλά δίδαξε και πώς το μετά τη δημιουργία, είτε ότι το αόρατος και ακατασκευαστός, κρυμμένοι ακόμα και ανακατεμένοι στα ύδατα, και στην περίπτωση του Ελκανά δεν είπε μόνο ότι είναι άνθρωπος, αλλά εδίωσε, εδήλωσε και από πού ήτο προσθέσας το εξ αρμαθήμ σιφά. Στην περίπτωση του λόγου με κεφαλαίο του Ιού του Θεού δεν γίνεται έτσι. Και ντρέπομαι μεν που εξετάζω αυτά εν αντιπαραβολή προς εκείνα διότι αν επικρίνουμε εκείνους που κάνουν το ίδιο, τις περιπτώσεις ανθρώπων, όταν η διαφορά της αρετής των εξεταζομένων είναι μεγάλη, μόλον ότι η ουσία των είναι μία και η αυτή, δεν είναι δείγμα αισιά της μανίας το να κάνεις κάτι τέτοιο, όταν η διαφορά και της φύσεως και των άλλων είναι τόσο ασύγκριτος. Αλλά ήρθε να μας συγχωρήσει αυτός ο οποίος βλασφημείται, από εκείνους. Διότι την αλάγκη των λόγων αυτών δεν την προκαλέσαμε εμείς. Αλλά μας την έδωσαν εκείνοι οι οποίοι πολεμούν την ίδια τους τη σωτηρία. Τι λέγω λοιπόν ότι αυτό το «ειν» στην περίπτωση του λόγου είναι δηλωτικό μόνο της αχρόνου αηδίου υπάρξεως, διότι λέγει «Εν αρχή ειν ο λόγος» ενώ το δεύτερο «Ην» είναι δηλωτικό της υπάρξεως εν σχέση προς κάποιον άλλον. Επειδή δε αυτό το αίδιον και άχρονον ή το κατεξοχήν ιδιώτης του Θεού, το θέτει πρώτον. Έπειτα, για να μην τον ονομάσει κανείς και αγέννητο, ακούον το «ειν» εν αρχή, αμέσως το εμετρίασε αναφέρον «προς τον Θεόν ειν» προτού να πει «τι είτο» Και για να μην το νομίσει κανείς ότι είναι λόγος μόνον προφορικός ή ενδιάθετος, μαζί με την προσθήκη του άρθρου, όπως είπα προηγουμένως, το απέκλεισε αυτό και με τη δεύτερη ρίση. Διότι δεν είπε «εν Θεό ειν», αλλά «προς τον Θεόν ειν». Παρουσιάζει έτσι σε μας την υποτεταγμένη αιδιότητα του. Έπειτα, καθώ προχώρησε, μα το φανέρωσε με περισσότερη σαφήνεια προσθέσα ότι ο λόγο αυτό ήτο και Θεός». Είναι όμω δημιουργημένο, λέγει. Τότε τι τον εμπόδιζε να πει ότι δηλαδή ει την αρχή έπλασε ο Θεό των λόγων. Όταν λοιπόν ο Μωυσής μίλησε περί της γης, δεν είπε «Εν αρχή είναι η γη», αλλά ότι την επίησε και από τότε υπάρχει. Τι εμπόδιζε επομένω και τον Ιωάννη να πει έτσι, εις την αρχήν ο Θεός δημιούργησε τον Λόγον, διότι εάν ο Μωυσής φοβήθηκε τούτο περί της γης, μήπως κανείς τη θεωρήσει αγέννητη, πολύ περισσότερο έπρεπε να φοβηθεί ο Ιωάννης περί του Ιού, αν βεβαίως ήταν εκτιστός διότι ο μεν κόσμος, επειδή είναι αόρατος, διακηρύσει αφ' αυτού των δημιουργών του, διότι, όπως λέει, οι ουρανοί διακηρύσουν τη δόξα του Θεού, ενώ ο Υιός είναι αόρατος και υπερβαίνει κατά πολύ και απίρος την κτήση. Εφόσον, λοιπόν, εκεί που δεν χρειάζεται να μας γίνει λόγος και διδασκαλία για να μάθουμε ότι ο κόσμος είναι γεννητός, ο προφήτης το αναφέρει με σαφήνεια και πριν από τα άλλα πολύ περισσότερο έπρεπε να πει του το Ιωάννης περί του Ιού εάν ή το κτίσμα. Ναι λέει αλλά ο Πέτρος το είπε σαφώς και κατηγορηματικός. Πού και πότε το είπε. Όταν μιλούσε στους Ιουδαίους έλεγε ότι ο Θεός τον έκαμε Κύριον και Χριστόν γιατί όμως δεν πρόσθεσες και το παρακάτω ότι τον Ιησούν τον οποίον σύσταυρώσατε; σταυρώσατε ή μήπως αγνοείς ότι από τα λεγόμενα άλλα μένα αναφέρονται στην ανέπαφον φύση του και άλλα εις την θείαν οικονομία διότι αν δεν είναι έτσι αλλά όλα τα εκλαμβάνεις ως αναφερόμενα μόνο στη θεότητα τότε διδάσκεις ότι το θείο είναι παθητό Εάν πάλι δεν είναι παθητών, δηλαδή δεν έχει πάθη, τότε δεν είναι ούτε κτιστών. Διότι άμεν το αίμα έχει ρεύσει από αυτήν τη θεία και απερίγραπτη φύση και αυτή είχε διαιρεθεί και τεμαχιστεί με τα καρφιά του σταυρού αντί της αρκός του Ιησού, θα είχε κάποια δικαιολογία το σώφισμά σου. Εάν όμως αυτό δεν θα ετόλμα να το εξτομίσει ούτε ο διάβολος, για ποια αιτία εσύ προσποιείσαι ότι έχεις τόσο ασυγχώρητη άγνοια, την οποία ούτε οι δαίμονες δεν θα υποκρίνοντο. Άλλωστε, τα ονόματα Κύριος και Χριστός δεν είναι δηλωτικά της ουσία Του, αλλά του αξιώματός Του. Διότι το Κύριος σημαίνει εξουσία. Το δε Χριστός ότι εχρίστη τι θα μπορούσες λοιπόν να πεις περί του Υιού, του Θεού, διότι αν ήταν εκτιστός όπως ισχυρίζεστε, αυτό δεν τα είχε θέση. Διότι ασφαλώς δεν έγινε πρώτα και έπειτα τον εχειροτώνησε ο Θεός, ούτε την εξουσία του την έχει αξιοκαταφρόνητη, αλλά και εκφύσεως, αλλά εκφύσεως και στην ουσία. διότι όταν τον Χριστόν τον ρώτησαν αν είναι βασιλεύς, απάντησε εγώ, γι' αυτό έγενήθηκα. Ενώ ο Πέτρος μιλάει σαν κάποιος ο οποίος χειροτονήθηκε, διότι κάνει λόγο περί όλης της οικονομίας. Και γιατί απορείς που το λέει αυτό ο Πέτρος και ο Παύλος, ο μιλών στους Αθηναίους, το αποκάλεσε, τον απεκάλεσε μόνον άνδρα, Λέγοντα τα Με άνδρα τον οποίον όρισε, έδω και δε περί αυτού εις όλους βεβαίωση αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Και δεν αναφέρει τίποτε περί της μορφής του Θεού, ούτε ότι είναι ίσως με Αυτόν, ούτε ότι είναι απάβγασμα της δόξας Του. Ευλόγως, διότι δεν ήταν ακόμα καιρός για αυτά τα λόγια ήταν αρκετό προς το παρόν να παραδεχθούν οι Αθηναίοι ότι είναι άνθρωπος και ότι ανέστη. Γι' αυτό είπε αυτά τα λόγια ο Παύλος. Έτσι έκανε και ο ίδιος ο Χριστός, από τον οποίον διδάχτηκε ο Παύλος και έκανε το ίδιο. Διότι δεν μας αποκάλυψε αμέσω τη θεότητά του, αλλά αρχικώς μένε νομίζω ότι είναι προφήτης και απλός και χρησμένος άνθρωπος, κατόπιν δε δια των έργων και των λόγων του φανερώθηκε αυτό που ήταν. Γι' αυτό και ο Πέτρος χρησιμοποιεί στην αρχή αυτό τον τρόπο. Αφού άλλωστε αυτή το η πρώτη ομιλία την οποία απίφθινε προς τους Ιουδαίους. Διότι ακόμη δεν ήσαν σε θέση να μάθουν τίποτε το σαφές περί της θεότητος του Χριστού Γι' αυτό εμένει στους λόγους περί της Θείας Οικονομίας προς το σκοπό αφού ασκηθεί η ακοή τους με αυτά να προετοιμαστεί και για την υπόλοιπη διδασκαλία. Κι αν ήθελε κανείς να διαλέξει ολόκληρη την ομιλία του να την περάσει, να την διεξέλθει από την αρχή θα βρει αυτό το οποίο λέγω και διαφαίνεται καθαρά. Διότι και αυτός τον αποκαλεί άνδρα και εμένει στους λόγους του πάθους, της αναστάσεως και της κατασάρκα γεννήσεώς του. Αλλά και ο Παύλος όταν λέει «Ο οποίος εγεννήθη από το γένος του Δαβίδ κατασάρκα» δεν μας διδάσκει τίποτε άλλο παρά το ότι το επίησεν. Αναφέρεται στη Θεία Οικονομία, πράγμα το οποίο ομολογούμε και εμείς. Αλλά ο γιος Βροντής, ο Ιωάννης, τώρα μας λέει περί της απεραγράπτου και προαιωνή υπάρξεως του Λόγου. Απερίγραπτος και προαιώνιος ύπαρξης του Λόγου. Γι' αυτό Αφού άφησε το επίση, χρησιμοποίησε το ήτο. Ενώ έπρεπε, εάν είναι το κτιστός, κυρίως αυτό να προσδιορίσει. Διότι αν ο Παύλος φοβήθηκε μήπως κανείς από τους ανόητους υποπτευθεί ότι θα είναι ανώτερος από τον πατέρα και θα τον έχει υποτακτικό εκείνον που τον εγέννησε, Γι' αυτό γράφει της προ Κορινθίους επιστολή και λέει «Όταν δεν λέγει ότι έχουν υποταγή, είναι φανερόν ότι αυτό αποκλεί εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν. Αν και ποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι ο πατήρ θα υποταγεί ποτέ στον ιόν μαζί με τα άλλα, τα υλικά και τα πνευματικά». Πάντως όμως έχοντας αυτές τις αδικαιολόγητες υπόνοιες, έλεγε «Εκτός από εκείνον που υπέταξε εις αυτόν τα πάντα». Πολύ περισσότερο συνεπώς έπρεπε να φοβηθεί ο Ιωάννης εάν είναι το κτιστός, μήπως κανείς τον θεωρήσει άκτιστο και να τον αναφέρει αυτό οπωσδήποτε. Τώρα όμως, επειδή το γεννητός, ορθός, ούτε αυτός, ούτε κανείς άλλος ούτε Απόστολος, ούτε Προφήτης είπαν ότι Αυτός, ο Υιός δηλαδή, είναι κτιστός. Όπως... Και ο ίδιος άλλωστε ο μονογενής δεν θα το παρέλειπε εάν ήτο κτιστός. Διότι Αυτός ο οποίος έλεγε τα τόσο ταπεινά από συγκατάβαση, πολύ περισσότερο δεν θα αποσιωπούσε αυτό διότι νομίζω ότι το φυσικό να αποσιαπίσει μάλλον κάτι το υψηλό που είχε, παρά να παραλείψει αυτός αυτό που δεν είχε και να μην αναφέρει ότι δεν το έχει. Διότι στην πρώτη περίπτωση υπήρχε εύλογος πρόφαση της παρασιοπίσεως το να θελήσει να διδάξει τους ανθρώπους να είναι ταπεινόφρονες και δι' αυτό αποσιωπά τα μεγάλα προσόντα του. Ενώ στην περίπτωση αυτή εδώ δεν έχεις να προβάλλεις δικαιολογημένη πρόφαση της αποσιωπήσεως. Διότι, γιατί αποσιωπούσε το ότι εδημιουργήθη, εάν είναι το κτιστός, αυτός ο οποίος απέκρυπτε και πολλά από τα ιδιώματά του, άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος για να διδάξει την ταπεινοφροσύνη ανέφερε ακόμη και τα ταπεινωτικά ιδιώματα τα οποία δεν είχε, πολύ περισσότερο εάν είναι το κτιστός δεν θα παρέλειπε να το αναφέρει. Ή δεν βλέπεις ότι για να μην το εκλάβει κανείς ως αγέννητο ότι κάμνει και λέγει τα πάντα περί αυτού και αναφέρει πράγματα ανάξια της αξίας και της ουσίας του και κατεβαίνει στο επίπεδο του προφήτου διότι το καθώς ακούω κρίνω και το Εκείνος μου είπε τι να πω, ο Θεός δηλαδή, και πώς να ομιλήσω και τόσα άλλα παρόμοια, είναι χαρακτηριστικά μόνο των προφητών. Εάν λοιπόν θέλει να διαλύσει αυτή την υποψία και δεν απαξίωσε να χρησιμοποιήσει τόσο τα ταπεινωτικά λόγια, πολύ περισσότερο αν ήταν κτιστός, για να μην τον θεωρήσει κανείς άκτιστο, θα έλεγε πολλά τέτοια ήτη μην νομίζετε ότι εγώ έχω γεννηθεί από τον πατέρα, έχω δημιουργηθεί και εγώ. Δεν έχω γεννηθεί ούτε είμαι από τη δική του ουσία. Δεν τα είπε. Ενώ τώρα κάνει εντελώς το αντίθετο, διότι χρησιμοποιεί τις λέξεις εκείνες οι οποίες, οι οποίες ακόμα και σε εκείνους που δεν θέλουν, τους αναγκάζει έστω και παρά τη θέλησή τους να παραδεχτούν την αντίθετη γνώμη, τι, ό,τι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή. Και τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Εκείνος που είδε μένα έχει δει τον πατέρα. Και αλλού στην Αγία Γραφή. Για να τιμούν όλοι τον ιό όπως τιμούν τον πατέρα. Όπως ο πατήρ ανιστά τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός, εκείνος που θέλει, του ζωοποιεί. Ο πατήρ μου εργάζεται πάντοτε και εγώ εργάζομαι. Όπως με γνωρίζει ο πατήρ, γνωρίζω και εγώ τον πατέρα. Εγώ και ο πατήρ είμεθα ένα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν την αλήθεια του προσώπου του Χριστού. Και παντού χρησιμοποιών το όσπερ και το ούτο και το ότι είναι ένα προς τον Πατέρα δηλώνει ότι είναι απαράλλαχτος με εκείνον. Την εξουσία του πάλι τη φανερώνει και με αυτά αλλά και με άλλα περισσότερα όπως όταν λέγει «Σώπα σου στη θάλασσα. «Θέλου καθαρίσου» στο λεπρό. «Σε διατάσω» το κοφόν και άλλαλον δαιμόνιο να βγεις από αυτόν, και ακόμα, έχετε ακούσει ότι είπαν στους αρχαίους μη φωνεύσεις, εγώ όμως σας λέω ότι εκείνος που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, είναι ένοχος. Και όσα άλλα παρόμοια νομοθετή και θαυματουργοί, τα οποία είναι αρκετά να αποδείξουν την εξουσία του, τη θεϊκή του εξουσία. Ή μάλλον ένα πολύ μικρό μέρος αυτών είναι αρκετό, για να προσεγγίσει και να πείσει όσους δεν είναι πολύ ανέστητοι. Αλλά τι τα θέλετε, η καινοδοξία είναι τρομερό πράγμα και από τα πολύ γνωστά, διότι αποτυφλώνει το νου εκείνων που κυριεύονται από αυτήν και τους πείθει να αμφισβητούν και αυτά που είναι πανθομολογούμενα. Άλλους μάλιστα οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την αλήθεια και είναι πεπισμένοι περί αυτής, τους παρορμά εις και αντίσταση κατά αυτής. Αυτά συνέβησαν και στην περίπτωση των Ιουδαίων. Δεν ειρνούνται από άγνοια των Υιών του Θεού, αλλά για να εκτιμηθούν οι ίδιοι από τα πλήθη, διότι, όπως είπαν, συλλόφθωνα επίστευαν εις Αυτόν, τον Ιησού λέει ο Ευαγγελιστή. Αλλά φοβούνται μήπω γίνουν από συνάγωγοι και γι' αυτό ζητούσαν στου άλλου τη σωτηρία των. Διότι δεν ήταν δυνατόν εκείνο που είναι δούλο τη παρούση δόξη να επιτύχει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και ο κύριο του επέπληξε λέγον, Πώ μπορείτε εσεί να έχετε πίστη αφού δέχεστε τιμέ από του ανθρώπου και δεν ζητάτε την τιμή που προέρχεται από το Θεό διότι το πάθος αυτό είναι ένα είδος μέθης βαριάς που κάνει όποιον κυριευθεί από αυτό ατίθασο. Αυτή αποχωρίζει την ψυχή εκείνων που κυριεύει από τους ουρανούς, την προσιλώνει στη γη και δεν τους αφήνει να προσβλέψουν προς το αληθινό φως αλλά τους πείθει να κυλιώνται διαπαντός εις τον βούρκο. Κάνοντας αυτούς και δι' αυτούς δεσπότες τόσο ισχυρούς, ώστε να τους εξουσιάζουν χωρίς διαταγές. Διότι εκείνος που πάσχει από την ασθένεια αυτή, τη δοξομανία δηλαδή, και χωρίς να διατάσει κανείς, κάνει αυτομάτως όλα όσα νομίζει ότι ευχαριστούν τους κυρίους τους διότι και ενδύματα ωραία φορεί χάρη εκείνον και το πρόσωπό του καλοπίζει, κάνοντάς το όχι για τον εαυτό του, αλλά χάρην των άλλων. Και περιφέρεται στην αγορά περιβαλλόμενος από υπηρέτε για να θαυμάζεται από τους άλλους και όλα όσα κάνει, τα κάνει, μόνο για να αρέσει στους άλλους. Επομένως, θα μπορούσε να υπάρξει πάθος χειρότερο από αυτό, κατακριμνίζεται συνεχώς για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Είναι μεν αρκετά και όσα είπε ο Χριστός να δείξουν όλη την καταδυνάστευσή του. Αλλά είναι δυνατόν να την διαπιστώσεις και από αυτά. Διότι αν θελήσεις να ρωτήσεις κάποιον από αυτούς που φέρονται έτσι και κάνουν πολυτελείς δαπάνες για ποιο λόγο ξοδεύουν τόσο χρυσάφι και σε τι αποβλέπει η τόση μεγάλη σπατάλη. Δεν θα ακούσεις τίποτε άλλο από αυτούς παρά το να αρέσουν στο πλήθος. Εάν δε πάλι τους ρωτούσες τι πράγμα είναι το πλήθος. Θα σου πούνε ότι είναι ένα πράγμα γεμάτο θόρυβο και ταραχή. Το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελείται από ανοησία το οποίο αφήνεται να παρασύρεται όπως τα κύματα της θάλασσας και το οποίο πολλές φορές αποτελεί συνισταμένη ποικίλων και αντιμαχωμένων γνωμών. Όταν λοιπόν κανείς έχει τέτοιο δεσπότη, από ποιον δεν θα είναι πιο αξιολύπητος, αλλά το να φοβούνται άνθρωποι κοσμικοί από αυτά δεν είναι τόσο τρομερό. Αν και είναι τρομερό, το να πάσχουν όμως τα ίδια ή μάλλον χειρότερα αυτοί που ισχυρίζονται ότι απειλάγησαν τον εγκοσμίων αυτό είναι το πιο τρομερό. Διότι για τους πρώτους η ζημιά περιορίζεται στα χρήματα ενώ για αυτούς ο κίνδυνος απειλεί την ψυχή. Διότι όταν ένεκα δόξεις διαστρέψουν την ορθή πίστη και για να δοξάζονται αυτοί ατιμάζουν το Θεό. Πες μου, αυτό που γίνεται δεν είναι καθαρή βλακεία και μανία. Τα μεν λοιπόν πολλά πλήθη, μολονότι προξελούν πολύ βλάβη, φέρνουν όμως και κάποια ειδονή, έστω και προσωρινή και σύντομη. Διότι και ο φιλοχρήματος και ο μέθησος και ο γυναικάς δοκιμάζουν μαζί με τη βλάβη και ειδονή έστω και σύντομη. Οι εχμάλωτοι του πάθους αυτού όμως ζουν διαπαντός βίον πικραμένο και εστερημένο ειδονής, διότι δεν επιτυχάνουν αυτό που επιθυμούν πάρα πολύ, ενώ την εκ μέρους των πολλών δόξα, αλλά νομίζουν μεν ότι την απολαμβάνουν, δεν την απολαμβάνουν όμως επειδή το πράγμα αυτό δεν είναι δόξα. Γι' αυτό και δεν λέγεται δόξα το πάθος αυτό, αλλά πράγμα κενό από δόξα. Πολύ ορθώς δε και οι παλιοί το ονόμασαν κενοδοξία. Διότι είναι εντελώς κενή, χωρίς να έχει μέσα της τίποτα το εξαιρετικό και ένδοξο. Κι όπως τα προσωπία φαίνονται μένω ότι είναι ωραία και αξιαγάπητα, μέσα όμως είναι κενά Γι' αυτό και μολονότι είναι ωραιότατα και ωραιότερα από αληθινά πρόσωπα, ποτέ δεν κατάφερε κανείς να τα ερωτευθεί τα προσωπία. Έτσι, ή μάλλον χειρότερα. Και η δόξα των πολλών μας δημιούργησε αυτό το δυσπολέμητο και τυραννικό πάθος. Διότι μόνο όποια εντυπωσιακή έχει, ενώ τα εσωτερικά της δεν είναι πλέον μόνο κενά, αλλά πλήρη ατιμίας και γεμάτα από σκληρή τυραννία. Από πού λοιπόν γεννάται αυτό το πάθος της καινοδοξίας, αφού είναι τόσο παράλογο και δεν προκαλεί ειδονή, λέγει, από πού? Όχι από αλλού, αλλά από ψυχή χαμερπή και ευτελή διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που θα κυριευθεί από το πάθος της δόξης να σκεφτεί ευκόλως κάτι το υψηλό και ρωμαλαίο. Αλλά πρέπει να είναι ασχρός και ευτελής και άτιμος και μικρός. Διότι αυτός ο οποίος δεν κάνει μεν τίποτε για την αρετή, ενώ για να αρέσει στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι κανενός λόγου άξιοι, λαμβάνει παντού υπόψη την εσφαλμένη και πεπλανημένη γνώμη, Πώς είναι δυνατόν να αποδειχθεί άξιος για κάτι. Πρόσεξε. Εάν κάποιος τον ρωτούσε «Εσύ τι νομίζεις ότι είναι η πολύ» Είναι φανερό ότι θα τους αποκαλέσει νοθρούς περιφρονημένους. Τι λοιπόν, θα προτιμούσες να γίνεις σαν εκείνος? Εάν τον ρωτούσε πάλι κανείς, δεν νομίζω ότι θα ήθελε να γίνει. Πώς λοιπόν δεν είναι καταγέλαστο να επιδιώκεις τη δόξα εκείνων των οποίων δεν θα προτιμούσες να γίνεις όμοιος. Εάν δεν προβάλλεις τη δικαιολογία ότι είναι πολύ και ορισμένοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τους περιφρονούμε διότι εάν μεμονωμένοι είναι αξιοκαταφρόνητοι, όταν γίνονται πολλοί, αυτό συμβαίνει εις πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Διότι η ανοησία του καθενός, όταν συγκεντρώνονται όλοι μαζί, γίνεται μεγαλύτερα και αυξανόμενη από το πλήθος. Γι' αυτό και αν κανείς παραλάβει τον καθένα από εκείνους χωριστά, θα μπορούσε κάποτε να τον διορθώσει. Ενώ όταν είναι μαζί, δεν θα μπορούσε να τους διορθώσει εύκολα, επειδή η ανοησία επαυξάνεται και άγονται ως αναγέλη ζώων και επιδιώκουν παντού τις μεταξύ των δόξες. Αυτήν λοιπόν, πες μου, την δόξα των πολλών επιδιώκεται. Μη, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω διότι αυτό τα έκανε όλα ανωκάτω. Αυτό γέννησε την πλεονεξία, το φθόνο, την επίκριση, τις σκευωρίες. Αυτό πλύζει και εξαγριώνει εκείνους που δεν έχουν σε τίποτα αδικηθεί εναντίον εκείνων που δεν διέπαραξαν καμία αδικία. Και ούτε φιλία γνωρίζει εκείνος που θα περιπέσει σε αυτό το νόσημα ούτε έθιμα ενθυμείτε, ούτε γενικά να σέβεται κανέναν γνωρίζει. Αλλά αφού απέβαλε από την ψυχή του όλα τα καλά, μάχεται εναντίον όλων και είναι ασταθής και άστοργος. Και το μεν πάθος της οργής, μολονότι και αυτό είναι κάτι τι τυραννικό και αφόρητο, αλλά όμως δεν συνηθίζει να ενοχλεί πάντοτε, παρά μόνο όταν υπάρχουν εκείνοι που το ερεθίζουν, την οργή δηλαδή. Το πάθος της καινοδοξίας όμως ενοχλεί συνεχώς και δεν υπάρχει στιγμή ούτως η κατά την οποία θα μπορέσει να πάυσει, αν δεν την εμποδίσει και τη συγκρατήσει ο λογισμός αλλά είναι συνεχώς παρούσα και όχι μόνο μας μεταπείθει να αμαρτήσουμε, αλλά κι αν συμβεί να έχουμε κατορθώσει κάτι και αυτό μας το αρπάζει από τα χέρια. Υπάρχουν δε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μας αφήνει από την αρχή να το κατορθώσουμε. Εάν ο Παύλος ονομάζει την πλεονεξία η δολολατρία, την μητέρα αυτής και ρίζαν και πηγήν, ενώ την καινοδοξία πώς πρέπει να την ονομάσουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν να έβρουμε ονομασία αντάξια της κακίας αυτής. Ας συνέλθουμε λοιπόν αγαπητοί και ας αποδιθόμεν αυτό το πονηρό ένδυμα και ας σχίσουμε, ας το σκίσουμε και ας το κομματιάσουμε και ας γίνουμε κάποτε ελεύθεροι με την αληθινή σημασία της ελευθερίας. Και ας συναισθανθούμε την ευγένεια η οποία μας έχει δοθεί από το Θεό. Ας περιφρονήσουμε τη δόξα των πολλών, διότι τίποτε δεν είναι τόσο καταγέλαστο και άτιμο όσο το πάθος αυτό της καινοδοξίας. Τίποτε δεν είναι γεμάτο με τόση αισχήνη και πολλή αδοξία. Και αυτό είναι δυνατόν να το διαπιστώσει κανείς από πολλές πλευρές ότι ο έρος της δόξης είναι αδοξία. Δόξα δε πραγματική είναι να την περιφρονούμε και να μην κάνουμε καθόλου λόγο περί αυτής, αλλά να λέμε και να πράττουμε τα πάντα όπως αρέσει στο Θεό. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε την ανταμοιβή από εκείνον, ο οποίος βλέπει τις πράξεις μας με ακρίβεια. Όταν δηλαδή αρκούμε θα αυτόν μόνο ως θεατήν. Διότι τι μας χρειάζονται οι άλλοι οφθαλμοί, αφού εκείνος που πρόκειται να μας τιμήσει βλέπει συνεχώς όλα όσα κάνουμε, δεν είναι δε παράλογο ο μεν δούλος όλα όσα κάνει να τα κάνει για να αρέσει στον Κύριό του και να μην επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την παρατήρηση εκείνου, ούτε να προσπαθεί να ελκύσει άλλους οφθαλμούς προς την πράξη του. Έστω και αν αυτοί που βλέπουν είναι μεγάλοι, αλλά ένα μόνο να εξετάζει πώς να τον ιδεί ο Κύριός του. Ενώ εμείς οι οποίοι έχουμε τόσο σπουδαίο Κύριο να επιζητούμε άλλους θεατές, οι οποίοι ενώ δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να μας ωφελήσουν σε τίποτε, μπορούν όμως να μας βλάψουν, βλέποντες και να αδειάσουν επάνω μας όλων των πόνων. Μη σας παρακαλώ, αλλά εκεί από όπου θα λάβουμε την ανταμοιβή, αυτόν ασκαλέσουμε καλέσουμε να επενέσει όσα πράττουμε αυτόν να ζητήσουμε θεατή. Ας μην χρειαζόμεθα τους ανθρωπίνους οφθαλμούς, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε και αυτήν τη δόξα, θα την πετύχουμε τότε μόνο όταν επιζητούμε μόνο τη δόξα του Θεού. Διότι αυτούς που σε δοξάζουν θα τους δοξάσω, λέγει στο λόγο του. Και όπω τότε έχουμε χρήματα πολλά, όταν τα περιφρονούμε, ζητούμε μόνο τον πλούτο του Θεού, διότι λέγει «Ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας χορηγηθούν». Ο Χριστός μας το λέει αυτό. Έτσι και προκειμένου περί της δόξης. Όταν η παροχή θα μας είναι ακίνδυνος, τόσο των χρημάτων όσων και της δόξης, Τότε θα μας την χορηγήσει με αυθονία ο Θεός. Είναι δε ακίνδυνη τότε η δόξα. σαν